Όλος μου ο κόσμος άλλαξε μια μέρα όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά ακίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Ήταν γεμάτες με απίστευτη δύναμη από όλο τον κόσμο. Με λένε Dan. Και μαζί με τους φίλους μου, τη Ρούνο, το Μαρούτσο, τη Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις, είμαστε οι μαχητές του Bakugan! Bakugan, ένας στόχος, δύο κόσμοι. Τώρα τι θα συμβεί, δεν πρέπει να χάσεις στιγμή. Είσαι μόνος σου, με ένα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό μόνο μέσα σου. Κράτα γερά πριν χαθεί, γιατί εσύ είσαι Bakugan. Οι μαχητές του Bakugan. Ο τολμών νικά. Απολαύστε το δείπνο σας, σίγουρα θα πεινάτε μετά την ολοήμερη εξερεύνηση. Είναι πολύ καλό! Κέιτο, μπορώ να πάω κι άλλο! Παιδιά! Δεν τρώτε! Δεν πεινάμε! Κάποιος λείπει! Η Τζούλη! Α? Η Τζούλη πρέπει να αισθάνεται απέσια! Φυσικά και αισθάνεται! Ο Μάσκερ Έιντ είναι απίστευτος! Πήρε ένα παιδικό φίλο της Τζούλη και τον έκανε πυρέτη του! Πάει γυρεύοντας! Έγινες ξανά ο εαυτός σου! Μην παίρνεις θάρρος! Γιατί πήγες με τον Μάσκερ Έιντ, γιατί! Φαίνεται ότι δεν έχουμε να ψάξουμε αλλού για τον πυρήνα του Απείρου. Η τύχη μας εγκατέλειψε! Οι σπηλιές που πήγαμε χθες καταστράφηκαν. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Dan? Για να σκεφτώ. Το βρήκα! Γιατί δεν πάμε να δούμε την Τζούλη? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Δεν ξέρω, μπορεί η Τζούλη να χρειάζεται λίγο χρόνο μόνη. Τι έγινε? Χθες το βράδυ ανησυχούσατε όλοι πολύ γι' αυτή. Ο δικέ μου. Δεν έχει νόημα, Ρούνο. Ο Dan δεν καταλαβαίνει πώς σκέφτεται μια κοπέλα. Επειδή είμαι αγόρι! Dan, πρέπει να μιλήσουμε τώρα. Σον, μήπως βρήκες τίποτα? Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο φαράγγι περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά από εκεί που είστε. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είναι στην κοιλάδα Bakugan. Αλήθεια? Ωραία! Τότε πάμε αμέσως να το δούμε. Τα λέμε στο αεροπλάνο. Είπε ότι μοιάζει με την κοιλάδα Bakugan. Παράξενο. Εμένα δεν μου φαίνεται να μοιάζει πολύ. Αναρωτιέμαι τι σκαρώνει ο Σον. Δεν θα ήταν τέλεια αν βρίσκαμε τον πυρήνα του Απείρου σε εκείνο το φαράγγι? Έχω ένα καλό προαίσθημα. Μπορεί αυτή τη φορά να σταθούμε τυχεροί και να το βρούμε. Σον! Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω, Dan! Τι έπαθε αυτή? Τι κάνεις εσύ εδώ? Σε παρακαλώ, είμαι μέλος της ομάδας. Έλα προς πίσω τουλάχιστον ότι χαίρεσαι που με βλέπεις. Άλλωστε έκανα πολύ δρόμο για να σας δω. Η δεσποινής Τζούλη έφτασε μόνη της πριν από λίγη ώρα. Μα, τότε δεν είσαι πια στενοχωρημένη? Ενώ, για τον Μπίλι? Όχι φυσικά! Καλά, εσείς πιστεύατε ότι θα έκλαιγα για πάντα? Πρέπει να σηκωθώ και να παλέψω! Αυτή είναι η Τζούλη που ξέρω εγώ! Ναι! Από εδώ και πέρα κοιτάω μόνο την καλή πλευρά της ζωής! Λοιπόν, τώρα που ήρθα, σε ποιο δωμάτιο θα μείνω? Τζούλη, όλα τα δωμάτια είναι κλεισμένα. Α, κανένα πρόβλημα τότε. Θα μοιραστώ το δωμάτιο με τον Dan. Μα εγώ είμαι στο δωμάτιο του Dan. Ναι, ο Dan και ο Σον μοιράζονται ένα δωμάτιο, το ίδιο και άλλες και η Ρούνο. Όλα τα δωμάτια είναι πιασμένα, αλλά θα βρούμε κάτι για σένα. Αν δεν έχεις πρόβλημα, μπορείς να μείνεις στο δικό μου δωμάτιο, αν θέλεις. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μπορείς να μείνεις σε αυτό το δωμάτιο, Τζούλη, και πάρε όποιο κρεβάτι σου αρέσει. Σε ευχαριστώ, Ρούνο. Ευτυχώς δεν έχω φέρει πολλά πράγματα. Μην ανησυχείς, Μπίλι. Με κάποιο τρόπο θα σε φέρω στο σωστό δρόμο. Θα
θα δεις. Κοιτάξτε, σχεδόν φτάσαμε. Ανυπομονώ, είναι πολύ συναρπαστικό. Ό,τι και να βρούμε, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα. Και εγώ το ελπίζω, δεν θέλουμε εκπλήξεις. Συμφωνώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί η ομάδα του Masquerade εμφανίζεται όπου πάμε. Πώς το κάνουν αυτό? Σχετικά με αυτό, δεν νομίζετε ότι είναι πολύ παράξενο? Τι εννοείς? Κοίτα, μπορεί να είναι απλή σύμπτωση. Πρέπει να ξέρουν όλες τις κινήσεις μας. Από ό,τι φαίνεται κάποιος μας κατασκοπεύει. Α! Εννοείς κάποιος από εμάς? Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω, δεν σοβαρολογείς. Λες ότι υπάρχει ένας προδότης ανάμεσά μας? Όχι, όχι εδώ. Υπάρχει ένα ακόμη άτομο που γνωρίζει τις κινήσεις μας. Ναι, αλλά ποιος? Έξε! Μιλάω για τον Webmaster Joe. Μα ναι, φυσικά. Νταν, ποιος είναι ο Webmaster Joe? Χειρίζεται το site μας. Αυτός είναι που καταγράφει όσα κάνουμε. Τον ξέρουμε μόνο για τη δουλειά που κάνει. Όλα τα άλλα παραμένουν ένα μυστήριο. Δεν τον έχουμε δει ποτέ και δεν ξέρουμε που μένει. Αλλά ξέρει τα πάντα για τους μαχητές του Bakugan. Εμένα μου ακούγεται τρομακτικό. Ο Τζο κάνει πολύ καλή δουλειά με το site. Αλλά δεν το βλέπεις ποτέ μέσα στο διαδίκτυο. Και ως αναλυτής μπορεί να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές μας στο διαδίκτυο όποτε θέλει. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο να γνωρίζει κάθε κίνηση που κάνουμε. Κατάλαβα. Γι' αυτό είπες ψέματα για το φαράγγι στα δυτικά. Α, είπε ψέματα. Α, τότε όλο αυτό, παιδιά, είναι στημένο. Στημένο? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αν το περιεχόμενο των συζητήσεών μας έχει διαρρεύσει στο Masquerade. Η ομάδα του θα εμφανιστεί στο φαράκι που βρήκε ο Σον. Μισό λεπτό. Ο Σον έλεγε ψέματα όταν είπε ότι θα βρούμε τον πυρήνα του απείρου σε εκείνο το φαράγγι. Αυτό είναι απέσιο! Δεν το πιστεύω ότι το έκανε σε εμάς! Ήταν το μόνο που σκέφτηκα για να ανακαλύψω την αλήθεια. Φτάνουμε στον προορισμό μας! Πάρτε τις θέσεις σας, προσγειωνόμαστε! Η Σκάιρες είχε δίκιο! Δεν έχει σχέση με την κοιλάδα Bakugan! Επιτέλους εμφανιστήκατε, μαχητές. Είδατε? Είχες δίκιο. Με γνωρίζετε? Με λένε Τσαν Λι. Τώρα θα σας δείξω τη δύναμη της τρίτης καλύτερης παίκτριας Bakugan. Είναι πολύ κοντά στην κορυφή. Πρέπει να είναι καλή. Ναι, και ο Μπίλι ήταν δέκατος. Ο Κόμπα ήταν πέμπτος. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι πρώτη. Δεν πιστεύω να φοβάσαι να μονομαχήσεις μαζί μου. Με τίποτα! Αποκλείεται! Περίμενε! Χαλάρωσε λίγο, κοριτσάκι μου! Τι θέλεις από μας? Τι συμβαίνει? Σου αρέσει να παίζεις Bakugan, έτσι? Πρέπει να έχεις προσπαθήσει πολύ για να βρεθείς στη θέση που είσαι. Γιατί πας με κάποιον σαν τον Masquerade? Να γιατί! Έχω την κάρτα καταστροφής! Όχι, Ντάν! Όχι μόνο σου, μη! Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να την κερδίσουμε αν παλέψουμε μαζί. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το κάνω μόνος μου. Νταν, είσαι σίγουρος? Αυτή η μάχη αφορά εμένα και εκείνη. Κι εγώ αποδέχομαι την πρόκληση. Τέλος πάντων, θέλω να δοκιμάσω τις δικές μου δυνάμεις τώρα. Κι όσο έχω τον τράγκο, δεν χάνω. Πάμε! Είμαι έτοιμος να μονομαχήσω με την τρίτη καλύτερη παίκτρια ή με οποιονδήποτε άλλον θέλει. Τράγκο, είσαι έτοιμος? Φυσικά και είμαι. Τότε ας ξεκινήσουμε! Ας δείξουμε στον Masquerade ότι δεν θα μας νικήσει! Ωραία! Ας ξεκινήσουμε τη μάχη! Καλά! Πεδίο ανοιχτό! Οι μαχητές του Bakugan επιστρέφουν αμέσως! Πίσω στους μαχητές του Bakugan! Είσαι έτοιμη, Τσαν Λι! Bakugan, μάχη! Μάντρις, σήκω! Σε παρακαλώ, μη μου πεις ότι όλες οι κινήσεις σου θα είναι τόσο προβλέψιμες. Bakugan, μάχη! Μάνιον, σήκω! Καταπύλης, έτοιμη! Τριπλή μάχη! Αυτό είναι παγίδα, ώστε τριπλή μάχη λοιπόν, ε! Καλύτερα να διαλέξεις το επόμενο Bakugan προσεκτικά, φίλε. Εντάξει, Ντάν.
Είμαι έτοιμο, στείλε με. Όχι, όχι ακόμα. Θέλω να δοκιμάσω κάτι πρώτα. Αυτή η στρατηγική θα πετύχει! Bakugan, μάχη! Πύρο Σιτς, σήκω! Τι σκέφτεται? Αν πυροβολήσω άλλο ένα Bakugan στην τριπή μάχη, τότε το μάντρι σου θα πάει κατευθείαν στη διάσταση της καταστροφής. Καλά. Αν αυτό θέλεις, Bakugan μάχη! Glorious σήκω! Κάρτα πρόσβασης! Ενεργοποίηση! Πύρινη σφενδόνα! Δεν το πιστεύω! Πύρινη σφενδόνα είναι μια πρόσβαση που έχει μόνο το Μάρτης. Σημαίνει ότι μπορεί να πετάξει τον αντίπαλό του στη διπλανή περιοχή Μάρτης. Τους νίκησε! Και τους δύο! Γι' αυτό η στρατηγική ξαφνικής επίθεσης είναι το στυλ. Έλα, συνεχίζουμε! Τώρα θα δοκιμάσω αυτό! Πύρος Μάντρης, σήκω! Όχι πάλι αυτό! Η τύχη σου σε εγκατέλειψε! Bakugan μάχη! Fortress σήκω! Ο Fortress ξεκινά με 370G. Αυτό είναι δύσκολο, Dan. Ο Fortress είναι δυνατός αντίπαλος. Πρόσεχε! Δεν θα χάσω με ένα Bakugan με το ίδιο χαρακτηριστικό φωτιάς. Θα το ψήσω με αυτή την κάρτα πρόσβασης. Δεν νομίζω. Ενεργοποίηση πρόσβασης. Πρόσωπο θρήνου. Το πρόσωπό του άλλαξε. Εγώ, Fortress, δεν εξαφανίζω κάθε ελπίδα να κερδίσεις τη μάχη. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ο θρήνος του Fortress αχρηστεύει όλες τις προσβάσεις του αντιπάλου. Αυτό είναι άδικο! Δεν μπορείς να το κάνεις! Κρίμα που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν υπάρχει τρόπος να απαλύνεις τον πόλο σου. Μόνο ένα μέρος έχεις να πας! Όχι! Μάντρις! Ο Fortress είναι ενοχλητικός και πολύ δυνατός. Έχει τρεις διαφορετικές δυνάμεις. Τη λύπη, την καλοσύνη και το θυμό. Και όλα σε ένα σώμα! Αυτό κι αν είναι διχασμένη προσωπικότητα! Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα! Ελάτε, αγόρια! Είστε ακόμα στη μάχη! Μα τους νικήσαμε ήδη! Ναι! Τι έγινε! Η κάρτα που έριξα ήταν η κάρτα της αναγέννησης. Η κάρτα αυτή μπορεί να επαναφέρει οποιοδήποτε Bakugan έχει χάσει στη μάχη. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε από το μηδέν! Όχι, δεν είναι σωστό! Έχασα το Μάντρις και έχω μειονέκτημα! Η μάχη κράτησε πάρα πολύ! Τώρα θα τελειώσει! Βοήθησέ με, Ντράγκο! Bakugan, μάχη! Ντράγκο, σήκω! Αποφάσισες να χρησιμοποιήσεις το καμάρι σου, τον Dragonoid. Ωραία! Εδώ! Θα ετοιμάσω το πεδίο! Bakugan, μάχη! Fortress, σήκω! Θα σου δείξω γιατί είμαι τρίτη στον κόσμο! Είναι το δυνατότερο Bakugan σου ενάντια στο δικό μου! Για να δούμε αν μπορείς να τα δώσεις όλα! Κανένα πρόβλημα! Πύρο Σιτς, σήκω! Ο Fortress έχει υψηλότερο επίπεδο δύναμης. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Πύρο Σιτς, όχι! Αυτή τη φορά οι κάρτες επανήλθαν! Τώρα πια είναι όλα στη θέση τους. Πρέπει να με ευχαριστήσεις, Dan. Έφτιαξα αυτό το πεδίο μόνο για σένα. Εδώ θα έχει την τελευταία του μάχη το Bakugan σου. Οχ, όχι. Η Chun-Li σχεδίαζε από την αρχή να πάρει τον Draco. Λοιπόν, ώρα για το μεγάλο φινάλε. Bakugan μάχη. Glorious σήκω. Draco, αποκλείεται να σε χάσω έτσι. Είναι η τρίτη καλύτερη παίκτρια, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη από μένα. Για να κερδίσουμε, Draco, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κάρτα φίλης ανοιχτή! Χαρακτήρας! Πάμε, Draco! Κάρτα πρόσβασης, ενεργοποίηση! Δύναμη, Draco! Καλό! Έτσι, μπράβο, Draco! Συνέχισε έτσι και κερδίσαμε, εντάξει? Ώρα να ανέβουμε λίγο. Πάμε, Draco! Draco, σήκω! Αύξηση επίπεδου δύναμης. Ο Draco στα 440G. Η ενισχυμένη δύναμη του Draco τον κάνει πιο δυνατό από ό,τι φανταζόμουν.
Αλλά δεν ανησυχώ. Ξέρω ότι ο Ντάν έχει μόνο μία κάρτα πρόσβασης. Bakugan μάχη! Αύξηση επίπεδου δύναμης και για τα δύο, Bakugan. Κρατήσου, Ντράγκο! Περίμενε, κοίτα εδώ. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση. Άμουνε! Τώρα τα G του Μάνιον αυξήθηκαν κατά 100. Πλεονέκτημα Μάνιον κατά 100 G. Πώς έγινε αυτό? Όχι, ο Ντράγκο έχει πρόβλημα! Ντράγκο! Δεν το πιστεύω! Το Bakugan Ντράγκο κερδίζει τη μάχη με μία αύξηση 10 G. Δεν είναι δυνατόν! Νικήθηκε το Μάνιον! Πώς το έκανε αυτό? Τα G του αυξήθηκαν και ούτε που έριξε κάρτα πρόσβασης! Ντράγκο, νόμιζα ότι θα χανώ σωστά σίγουρα. Τι έγινε, δεν έκανα τίποτα από εδώ. Δεν ξέρω, Ντάν, αλλά το σώμα μου καίγεται. Είμαι πολύ ζεστός. Πολύ ζεστός, θα τα καταφέρεις. Θα είμαι μια χαρά. Αρχίζω να δροσίζομαι τώρα. Καλό, μάλλον καίγεσαι για την νίκη, αυτό είναι όλο. Λοιπόν, ώρα για τον επόμενο γύρο. Bakugan, μάχη! Είσαι δικός μου, τώρα! Θα ζεσταθούν πολύ τώρα. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση. Πρόσωπο οργής. Είμαι ο Φάρτρης. Οι φλόγες της οργής μου και είναι τα πάντα που μπαίνουν στον δρόμο μου. Και τώρα βλέπω εσένα. Αύξηση επίπεδου δύναμης του Φόρτρης, ενώ του Ντράγκο μειώθηκε. Μόνο με ένα θαύμα θα με νικήσει αυτή τη φορά. Κοίτα, μπορείς να αντιμετωπίσεις το θυμά μου. Ντράγκο! Αυτό ήταν! Τελείωσε! Δεν τελειώσαμε ακόμα! Τι? Ο Φόρτρης τον χτύπησε με όλη του τη δύναμη! Πώς επιβίωσε! Κόλπο είναι αυτό! Δεν είναι κόλπο! Ακόμη παίζουμε! Ο Ντράγκο είναι πολύ ζεστός! Ντάν, δώσε το σύνθημα και θα κάψω το πεδίο της μάχης! Όχι! Κάνε πίσω! Δεν μπορείς να με νικήσεις! Τώρα είναι η σειρά μας να παίξουμε! Θα πετάξω αυτή την κάρτα πρόσβασης κατευθείαν στη δύναμη Ντράγκο! Ενδιαφέρουσα στρατηγική! Άρα η δύναμή μας θα διπλασιαστεί! Όχι, θα δεκαπλασιαστεί! Γιατί να κάνουμε πίσω όταν μπορούμε να τους δείξουμε ένα επίπεδο δύναμης που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ! Εντάξει! Πάμε, Ντάν! Ναι! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Λάμψη δείξης! Α! Λιώνει τις προσβάσεις! Πόσο ψηλά θα πάει! Τα G του έφτασαν στα ύψη! Ώρα να το κάψουμε! Δύναμη Ντράγκο! Λάμψη δείξης! Ήταν τρίτη κι όμως την νικήσαμε! Ο Ντράγκο στα 380 G. Μη βιάζεσαι! Δεν θέλω να κατέβω από εδώ πάνω! Πού είμαι? Ντάν! Γεια σου! Γεια σας, παιδιά! Πού πήγε η Τσάνλι? Μη μου πεις! Μη μου πεις ότι την νίκησες την τρίτη καλύτερη παίχτρια Bakugan στον κόσμο! Πανεύκολο! Κανείς δεν μας νικάει! Θα συμφωνήσω! Είσαι ο καλύτερος! Μπράβο σου, Ντάν! Δεν σκέφτηκα ότι η τελευταία σου κάρτα θα ήταν κάρτα τήξης! Κέρδισες αυτή τη μάχη, αλλά δεν θα κερδίσεις την επόμενη. Το Fortress έχει ακόμα ένα μυστικό όπλο. Είμαι σίγουρη πως θα σε εκπλήξει. Να έχεις κάτι να περιμένεις. Δεν το πιστεύω ότι κέρδισες. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Αυτό ήταν. Τώρα ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος. Ο Webmaster Joe. Αυτός πρέπει να είναι. Είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στο site μας και σε όλες τις επικοινωνίες μας. Ο Τζο! Αναρωτιέμαι πού να είναι τώρα.
Για να δούμε τι σχεδιάζουν οι μαχητές του Μπάκουγκαν. Hey, παιδιά! Ας φάμε! Ναι! Ελάτε! Στο επόμενο επεισόδιο θα γιορτάσουμε την νίκη του Νταν ενάντια στην Τσάρλι με μια μεγάλη γιορτή! Και δεν χρειάζεται να πλύνω τα πιάτα! Συναντάμε τον Webmaster Τζο από κοντά! Αποδεικνύεται ότι ως χειριστής του site των μαχητών δεν ήταν ειλικρινής μαζί μας! Τότε ο Πρέγιας και εγώ αποφασίσαμε να τον προκαλέσουμε σε μάχη! Αυτό μας οδηγεί σε παράξενα!